Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού και πάλι για άλλη μια φορά είναι εδώ για να καταγράψει μια καταγγελία. Μια καταγγελία που ήρθαμε και επιβεβαιώσαμε η διεισόμαση στον αρχαίο λιμένα της Μεσογείας. Ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια της Αττικής, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια των Αθηνών, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια ως εκ τούτου του κόσμου. Προφανώς και ίσως από εδώ να ξεκίνησε και ο στόλος του Κέκροπος για να κατευθυνθεί προς τη Ρόδο και να φτάσει στην Αίγυπτο που θα ίδρυε μια πόλη καινούρια που στο εξής θα έλεγε το Σαΐς και θα ήταν απικία των αρχαίων Αθηναίων. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την περιοχή, σε αυτό εδώ λοιπόν το λιμάνι βρέθηκε να γίνεται μια εργασία, λιμενική εργασία η οποία έχει γίνει όπως έχει γίνει και δεν έχουν τηρηθεί τα απαραίτητα. Είμαστε εδώ με τον καθηγητή, τον Σπύρο Καμπιώτη, που έχει έντονο ενδιαφέρον για αυτήν εδώ την περιοχή και το έχουμε αποδείξει και στο Αρχείο Πολιτισμού πολλές φορές, για να συζητήσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα. Σπύρο μου. Ακούω. Ακούς, εμείς ακούμε από σένα. Καταρχήν, δώσε ένα στίγμα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πού βρισκόμαστε. Μας ακούν από τα πέρατα της γης, μας βλέπουν και δεν ξέρουν πού ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, είμαστε έξω από το Μαρκόπουλο, μάλλον στο Δήμο Μαρκόπουλου. Ανατολικές ακτές Αττικής, βόρειο-ανατολικά. Έτσι, έτσι. Μάλλον νότιο-ανατολικά, θα έλεγα. Ναι. Νότιο-ανατολικά είμαστε. Mm-hmm. Είμαστε σε έναν από τους αρχαιότερους λιμένες της Αττικής, ίσως κατά συνέπεια και της Ευρώπης. Mm-hmm. Υπάρχουν καταγραφές από το 1000 έως το 5000 π.Χ. το λένε άλλοι, προεποχής το λένε άλλοι. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή ξεκινάει από τα νεολιθικά χρόνια δηλαδή, χοντρικά, ναι, και έρχεται προς τα δω. Και έρχεται προς τα δω και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές. Βεβαίως εγώ αρχαιολόγος δεν είμαι, περισσότερο τα ξέρουν οι αρχαιολόγοι. Υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία γύρω από το θέμα εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλές αναφορές από τις περιηγήσεις από τον Παυσανία, mm-hmm. 110-180 λοιπόν, μετά Χριστό. Εδώ είναι λοιπόν το λιμάνι. Ναι. Απέναντί μας είναι ένας εκπληκτικός αρχαιολογικός χώρος, εντελώς άγνωστος στους Αθηναίους και στους υπόλοιπους, ακόμα και στους παρικούντες στην Αθήνα. Η Περατή. Έτσι, ένας έτσι, σημαντικό νεκροταφείο. Ο Λόφος Περατής και από κάτω προς τον σημερινό Άγιο Σπυρίδωνα, ευθύ απέναντι, είναι λίγο παραπάνω εκεί η νεκρόπολης. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πρωτοελλαδικά, έτσι. Πρωτοελλαδικά και κυρίως από ό,τι έχω δει και τη βιβλιογραφία, γιατί γνωρίζεις εσύ τουλάχιστον καλά ότι με ενδιαφέρει και η παλαιοτοπογραφία, mm-hmm. και ασχολούμαι αρκετά χρόνια με αυτό το αντικείμενο. Υπολογίζεται γύρω στο 2000-1000, δηλαδή με τα... Δεύτερη χιλιετία προ Χριστού. Με τα Μικυναϊκό, ύστερο Μικυναϊκού. Ναι, δεύτερη χιλιετία προ Χριστού. Λοιπόν, άρα λοιπόν και εδώ πέρα σε αυτό λοιπόν τον εκπληκτικό αρχαιολογικό χώρο που θα μπορούσε μόνο από αυτά τα σημεία του και μόνο αν ήταν τα είχε αναδείξει κάποιο να είχε και τουρισμό αρχαιολογικό. Βεβαίως. Και όχι μόνο τουρισμό για καφεδάκια και Βεβαίως. Τσιπουράκια. Εδώ λοιπόν είδες, εντόπισες μια φαγάνα. Να σου πω. Καταρχάς προσωπικά δεν είμαι αντίθετος με την εξέλιξη. Και εξέλιξη βέβαια, κανένας, έτσι, δεν είναι. Κανένας δεν είναι. Από εκεί και πέρα όμως η εξέλιξη και οι υποδομές με πλήρη σεβασμό προς την ιστορία. Προς την ιστορία και στα ιστορικά γεγονότα και πάση περιπτώσει και που θα μπορούσε, αν θέλεις και να το δεις και με οικονομικό μάτι, θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον εισοδήματα στο Δήμο εάν δημιουργούσανταν μουσεία, όπως υπάρχουν και μουσεία ανά την Ελλάδα και εδώ υπάρχουν κάποια. Αλλά... Στη Βραβρώνα είναι το πιο κοντινό. Ναι, στη Βραβρώνα. Μιλάμε για το Πόρτο Ράφτη τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, και το Πόρτο Ράφτη θα έλεγα και η Βραβρώνα είναι προς το Πόρτο Ράφτη, νομίζω ότι υπάγεται στο Δήμο Μαρκόπουλου. Ναι, αλλά θα μπορούσε λάθος. Εδώ που θα έρθει ο τουρίστας να έχει και ένα μουσιάκι μικρό, μια έκθεση, ένα βεβαίως, παράρτημα βεβαίως. Κάτι, να μπορεί να δαπανίσει το χρόνο βεβαίως. Του για να έρχεται ο τουρίστας, ο τουρισμός και να... Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσε ο κάθε Δήμος όπου
από πολλά πολλά χρόνια πριν, θα έλεγα, έχει απαξιωθεί η περιοχή. Δεν της άξιζε μια τέτοια ιστορική περιοχή, δεν της άξιζε τέτοια απαξία. Τέτοια απαξία. Είναι αλήθεια. Δεν είναι λίγα χρόνια που κάναμε καταγραφή και ακόμη υπάρχουν εκεί πέρα. Τα έχουν καλύψει τα που βρήκαμε πρωτοελλαδικό οικισμό. Οικισμό. Μπράβο. Μαζί ήμασταν. Μαζί ήμασταν. Εκεί άμα πας τώρα έχουν καλυφθεί από τεράστια χόρτα, έχουν σκεπάσει εκείνα τα προϊστορικά, ας το πούμε, ψυγεία τα οποία ήταν εντός του εδάφους. Τα έχεις περιγράψει κι εσείς στο βίντεο που μπορεί να το βρουν ο καθένας χτυπώντας εκεί Λεκάκης. Στο αρχείο πολιτισμού είναι πάνω, ναι. Θα το... Ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα, μιλάμε για το συγκεκριμένο λιμάνι. Είδες εσύ τη Φαγάνα. Είδα τη Φαγάνα, ναι. Η οποία ήρθε έξω από το λιμάνι. Ήταν, όπως φαίνεται εκεί πέρα, πίσω στην προβλήτα πάνω. Ναι. Όπου πληροφορήθηκα ότι γίνονται κάποιες εργασίες, λέει, για απομάκρυση φερτών υλικών. Ναι, τα έχουν αυτά τα λιμάνια. Okay, τα έχουν, εντάξει. Αλλά εδώ πέρα για να έχεις φερτά υλικά, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα ποτάμι εδώ. Δεν υπάρχει, ακριβώς. Δεν υπάρχει ποτάμι, καταρχάς. Δεύτερον, φερτά υλικά με τεράστιας μάζας όγκους, τεράστιους πέτρας, μαρμάρου, από ό,τι είδαμε. Και εν πάση περιπτώσει το υλικό που βλέπουμε δεν δικαιολογεί για φερτά υλικά. Δεν έδωσα στην αρχή ιδιαίτερη σημασία, αλλά έτυχε να συναντήσω εκείνες τις ημέρες, ήταν αρχές Μαρτίου που συνέβη το γεγονός αυτό. Έτυχε να συναντήσω και κάτι παλιούς, γιατί υπάρχουν ακόμη τέτοιοι παλιοί κάτοικοι, οι οποίοι έχουν περάσει τώρα τα 85 και 90, υπάρχουν όμως αυτοί, όπου μου εξήγησαν 2-3 πράγματα. Και που ζήσανε την περιοχή εδώ χωρίς αυτό εδώ την προβλήτα γύρω-γύρω που είμαστε. Ναι, αυτό το κορδόνι γενικά. Αυτό το κορδόνι. Γύρω-γύρω, και ναι. Το οποίο αυτό είναι μπάζα. Τα οποία βέβαια τα κάνανε ως υποδομές για τουρισμό και τα λοιπά. Για να καταλάβετε τι λέω, ας πούμε, αν θα δείτε εκεί τα δέντρα απέναντι που υπάρχουν ακριβώς απέναντί μας, από τους κορμούς των δέντρων και προς τα εδώ ξεκίναγε η θάλασσα, η παραλία. Και πρέπει να ήταν παραλία τότε. Και ήταν παραλία. Ναι, ήταν παραλία με βράχια κτλ. Επίσης αυτό αργότερα, από αρκετά τους χρόνους ήταν, από ό,τι διαβάζουμε και στην βιβλιογραφία, το μεγαλύτερο λιμάνι και εμπορικό αλλά και επιβατικό της Αθήνας. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για εκείνα τα χρόνια, όταν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Αττική, κατά συνέπεια μιλάμε και για Ευρώπη. Mm-hmm. Από τα αρχαιότερα και παλαιότερα λιμάνια. Υπάρχουν αναφορές λοιπόν και φωτογραφίες πάρα πολλές, γύρω στο 50-60, όπου φαίνεται, χρησιμοποιήθηκε και ως εμπορικό λιμάνι και όχι μόνο, για να και επιβατικό, όπου φεύγαν από εδώ πέρα και πηγαίνανε στις Κυκλάδες, πηγαίνανε Ανατολή, πηγαίνανε στην Αίγυπτο, πηγαίνανε βορεία Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, επίσης κατά την περίοδο της κατοχής από εδώ πέρα είναι γνωστό ότι φεύγανε για να γλιτώσει πολλοί κόσμος. Αλεξάνδρεια πηγαίνανε. Ναι. Τα Καΐκια. Ακριβώς. Βέβαια η τελευταία του επαφή πλοίου επιβατικού ήταν το 1974, που φέρανε τον Ιούλιο του 1974 τους κρατουμένους από την Μακρόνησο. Γιάρο, Μακρόνησο κτλ. Ήταν η τελευταία επαφή, θα λέγαμε, επιβατικού πλοίου που άραξε εδώ πέρα ως λιμάνι. Τώρα προφανώς θέλουν να γίνουν κάποια έργα εκβάθησης, ίσως για να αξιοποιηθεί αυτό. Ωραία. Και είδες να έχει έρθει αυτή η Φαγάνα, αυτή η μπουλντόζα απ' έξω και να βγάζει πράγματα. Παρουσία αρχαιολόγου, είδες, ήταν κλιμάκιο αρχαιολόγων. Όχι, δεν είδα. Δεν είδα. Καταρχάς, οι αρχαιολόγοι θα επιστούσαν την προσοχή να μην μπαίνει Φαγάνα και ό,τι πάρει αμπάριζα. Να μην μείνει τίποτα. Προφανώς. Έτσι. Εδώ από ό,τι βλέπετε και από ό,τι φωτογραφίες έχουμε ήδη τραβήξει, βλέπουμε ότι έχει γίνει, δεν ξέρω πώς να το, καταστροφή.
Ναι, δηλαδή είναι ότι... όλα σπασμένα. Όλα σπασμένα. Είδαμε θραύσματα, είδαμε τμήματα από κολόνες, μαρμάρινες, είδαμε δομικά υλικά, δομικούς λίθους γωνιασμένους, μαρμάρινα, είδαμε αγκία, είδαμε μελαμβαφή, είδαμε λαβές από αμφορείς, από άλλα... Εγώ από τις αρχές Μαρτίου και μετά, παρά τον καιρό τον άγριο που είχε και τους ανέμους εδώ πέρα, ήρθα και έψαχνα, βρήκα πολλά σπαράγματα, πώς τα λέμε, θραύσματα, πάρα πολλά θραύσματα, τα οποία τα συνέλεξα για να μην καταστραφούν αυτά. Επίσης δεν υπήρχε καμία... Να μην καταστραφούν κι άλλο, γιατί ήταν καταστραφούν ήδη. Ναι. Απλώς με τα κύματα και τους αέριδες, αφού βγήκαν έξω, θα καταστρεφόταν περισσότερο. Πιστεύω ότι οι αρχαιολόγοι θα τα βρούνε πολύ ενδιαφέροντα. Έπρεπε ήδη να έχουν μεριμνήσει, ας πούμε. Και ναι, μεν να κάνουν τις υποδομές, αλλά όπως επισημάνε και νωρίτερα, με πλήρη σεβασμό και με προσοχή, γιατί όταν έχεις να κάνεις με ένα αρχαιότατο λιμάνι, ίσως το αρχαιότερο λιμάνι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, θα πρέπει να δίνεις περισσότερο προσοχή. Να είσαι περισσότερο προσεκτικός. Έχουν περάσει κοντά μήνας τώρα, πόσο είναι, 20 μέρες κοντά, και δεν υπάρχει ούτε μία κορδέλα εκεί και να πει, ξέρω εγώ, ή να δούμε κάποιους υπεύθυνους της αρχαιολογίας. Ναι, ανεβήκαμε πάνω, περπατήσαμε πάνω σε αυτά. Κάποια ήταν αρχαία, κάποια τα λοιπόν, είδαμε λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά. Προσπαθήσαμε να μην τα πατήσουμε και σπάσουμε. Και βεβαίως αυτά τα οποία μάζεψα, επειδή αυτά δεν ανήκουν ούτε σε μένα ούτε σε σένα, ούτε σε, ανήκουν στην χώρα, ανήκουν στην Ελλάδα, θα παραδοθούν στην αρχαιολογική υπηρεσία με δικηγόρο. Φαντάζομαι θα είσαι και εσύ εκεί πέρα. Μάρτυρας, ναι. Καταγραμμένα τι παραδώσαμε, τι βρήκαμε, που τα μαζέψαμε. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Ωραία. Έτσι. Αυτή τη δουλειά θεωρώ ότι έπρεπε να την κάνουν αρχαιολόγοι και άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε. Έρχεσαι δεύτερη φορά εδώ στο Πορτοράφτη. Δυστυχώς δεν δίνεται η βάση που έπρεπε να δοθεί. Δεν ξέρω, ίσως έχει πολλά προβλήματα ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά, αλλά θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερη βάση και να δώσουν και περισσότερο άνοδο και αξία στην περιοχή και τουριστική παράλληλα. Κάποιοι αρχίζουν και κράζουν ήδη με όλα αυτά που λέμε, δεν ξέρω ποιους ακριβώς κράζουν λοιπόν. Σίγουρα λοιπόν, όχι εμάς. Σπύρο μου, πάμε τώρα να δούμε έτσι με πολύ θλίψη αυτά που μάζεψες και περιμένουμε την αρχαιολογική υπηρεσία να τα παραδώσουμε. Πάμε. 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 Ξανά για αγάπη να δακρύσω.
τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησκόνησω.